Χριστός Ανέστη και από μένα, να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία και το ενδιαφέρον σας. Πω καταρχάς ότι ως ένα βασικό συστατικό του κόσμου μας, η εντροπία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εδώ βέβαια μια μικρή παρένθεση θα μου επιτρέψετε. Υπάρχει έτσι ένα είδος γκρίνιας, γιατί οι θεολόγοι να μπαίνουμε παντού, να συζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι αμιγώς θεολογικού ενδιαφέροντος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αυτό που θα μπορούσα εδώ να σημειώσω, να παρατηρήσω, είναι το γεγονός ότι η θεολογία στην αυθεντική της μορφή ενδιαφέρεται σε οτιδήποτε αφορά τον άνθρωπο και τον κόσμο του. Δεν θα μπορούσε να μην την ενδιαφέρει και η συγκεκριμένη έννοια. Ήδη έχουμε πάρει μια πολύ καλή γεύση από αυτά που μας έχει πει ο Χρήστος. Στη συνέχεια και ο Βασίλης θα έχει να μας πει και εκείνος πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να θυμίσω μόνο ότι υπάρχει ένα εντυπωσιακό παράδειγμα σε σχέση με την αναφορά της θεολογίας στα πράγματα του κόσμου, στα φυσικά πράγματα του κόσμου, ότι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε τον 8ο αιώνα και με τους σημερινούς όρους θα το λέγαμε δογματική, του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Ο ακριβής τίτλος είναι «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Έχει τα πρώτα του κεφάλαια, ουσιαστικά συνοψίζουν τις γνώσεις που υπήρχαν σε εκείνη την εποχή όσον αφορά την γεωλογία, την αστρονομία, τη βοτανολογία και ούτω καθεξής. Ο διεισμός που, και διχασμός που εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε αργότερα είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Οφείλουμε και εμείς οι θεολόγοι βασικά να μαθητεύουμε στα πράγματα, να ακούμε τους ειδικούς και στη συνέχεια να συμμετέχουμε στην συζήτηση. Και εδώ βέβαια η θεολογία έχει ένα πρόσθετο καθήκον να αναζητά το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων. Και η λέξη κλειδί βέβαια δεν είναι ίσως τόσο το νόημα, ποιο είναι το νόημα των πραγμάτων, όσο η έννοια της αναζήτησης. Η θεολογία δεν μπορεί να διατείνεται με βεβαιότητα, είναι κάτι σχετικό αυτό η βεβαιότητα, θα το δούμε και στη συνέχεια, ότι γνωρίζει τα πράγματα, συμμετέχει και αυτή στην θαρτότητα και στον περιορισμό αυτού του κόσμου, αλλά έχει ένα χρέος στην αναζήτηση. Λοιπόν, ήδη ακούσαμε πολλά από τον Χρήστο για το πώς η εντροπία συνδέεται με τη φθορά και την αποσύνθεση και πώς ουσιαστικά μετρά και εκφράζει αυτό που θα λέγαμε μία αντιστρεπτή ροπή προς την αταξία. Και βέβαια και σε σχέση και με την ερώτηση του Γιάννη που τέθηκε προηγουμένως, από τη δική της πλευρά η εντροπία επιβεβαιώνει την μονόδρομη φορά του χρόνου, το γεγονός δηλαδή ότι ο χρόνος κινείται πάντοτε από το παρελθόν προς το μέλλον, άρα και το γεγονός ότι υπήρξε κάποια στιγμή που ο κόσμος δημιουργήθηκε μέσω μιας μεγάλης έκρηξης κτλ. Για την οποία όμως μεγάλη έκρηξη μπορούμε να πούμε ότι εκτός από τη δημιουργία του κόσμου είναι δημιουργία και των δομών αυτού του κόσμου αλλά ταυτόχρονα και δημιουργία της εντροπίας. Ένα συστατικό δηλαδή το οποίο εμφανίζεται με την παρουσία του κόσμου, τουλάχιστον έτσι όπως το γνωρίζουμε. Ένας από αυτούς από τους οποίους
ασχολήθηκαν με την εντροπία ήταν ο Τζόσια Γουίλαρντ Γκιμπς, ήταν από τους θεμελιωτές κατά κάποιο τρόπο της στατιστικής μελέτης της εντροπίας και δεν θεωρώ τυχαίο ότι ο ίδιος ήταν ένας κάπως πολυσχηδής προσωπικότητα που την ενδιέφερε ιδιαίτερα ο ρόλος της φαντασίας στην επιστήμη, το γεγονός δηλαδή ότι η επιστήμη προχωρά χρησιμοποιώντας την φαντασία, τον ενδιέφερε η τέχνη και αναμφίβολα η σύνδεση της τέχνης με την επιστήμη και επίσης τον ενδιέφερε και ένα είδος καθαρής έρευνας στην φυσική. Έζησε και δημιούργησε το 19ο αιώνα σε ένα απόγειο για την βιομηχανία και για τις επιστημονικές τεχνολογικές εφαρμογές στην βιομηχανία, οι οποίες είχαν ένα χρησιμοθυρικό χαρακτήρα, ήθελαν δηλαδή την στενότερη δυνατή σύνδεση μεταξύ των ανακαλύψεων, των ευρημάτων της φυσικής για βιομηχανικούς, για οικονομικούς ευρύτερα σκοπούς. Ο Γκιμπς ήταν πέραν αυτών, τον ενδιέφερε η βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. Αυτό συνδέεται με το έργο του και θα το δούμε αργότερα τι συσχετισμούς προκάλεσε το συγκεκριμένο ενδιαφέρον του. Ο Μπόλτσμαν τον ακούσαμε την συνεισφορά του προηγουμένως και από τον Χρήστο και από τον Γιάννη. Εκείνο βέβαια μια θλιβερή περίπτωση, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μάλλον μπροστά από την εποχή του, στις αρχές του 20ου αιώνα αυτοκτόνησε, δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος της παραγνώρισης και του ανταγωνισμού, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ήταν από αυτούς οι οποίοι, όπως και ο Γκιμπς βέβαια, μίλησαν για τη στατιστική, αλλά περισσότερο δώσανε μια έμφαση στην έννοια του πληθυσμού, κάτι που είδαμε ότι το έκανε και ο Δαρβίνος. Δεν μίλησαν τόσο για το άτομο, για την έννοια του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά για την έννοια ενός συστήματος ατόμων, το οποίο βέβαια έχει και αυτό την δική του σημασία και σε κοινωνιολογικό αλλά και σε φιλοσοφικό ή θεολογικό επίπεδο. Δηλαδή να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε κάτι ευρύτερο από το ξεχωριστό άτομο, κάτι το οποίο βέβαια είναι και μια ενδεχομένως ασθένεια για την εποχή μας. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της εντροπίας είναι το γεγονός ότι αυτή συνδέεται με την έννοια της ποιότητας της ενέργειας. Έχει κάνει επαρκείς αναφορές ο Χρήστος σε αυτό. Μπορώ εδώ να προσθέσω κάτι πιο απλουστευμένο, ότι τα 10 τζάουλ θερμότητας, μια ποσότητα θερμότητας, δεν είναι η ίδια, δεν αξίζει το ίδιο, δεν έχει την ίδια ποιότητα με τα 10 τζάουλ έργου. Δηλαδή, θα λέγαμε συγκεκριμένης, συγκροτημένης δυνατότητας για παραγωγή ενέργειας. Και νομίζω ότι ακριβώς εδώ πέρα, μέσω της εντροπίας, μέσω αυτής της κεντρικής έννοιας, καταλαβαίνουμε κάτι πολύ σημαντικό, την έννοια της ποιότητας. Και στην επιστήμη, αλλά και ευρύτερα, να μας ενδιαφέρει η ποσότητα, να μας ενδιαφέρουν τα νούμερα, να μετράμε τη ζωή μας με νούμερα, να ποσοτικοποιούμε την ζωή μας. Αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι πολλές φορές, αν όχι όλες, αυτό που εξίσου έχει ενδιαφέρον είναι η ποιότητα των πραγμάτων. Και επειδή συμβαίνει στα ενδιαφέροντα, στα προσωπικά θεολογικά μου ενδιαφέροντα, να περιλαμβάνεται επίσης και η βιοηθική, η οποία γνωρίζετε, εδώ δεν χρειάζεται να πούμε, έτσι είναι ο σχετικός κλάδος με διλήμματα που έχουν να κάνουν με οριακές καταστάσεις όπως
η ευθανασία, οι μεταμοσχεύσεις, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κλπ. Λοιπόν, πολλές φορές ο βιοηθικός διάλογος καταλήγει σε ένα κρίσιμο μέγεθος, το οποίο λέγεται ποιότητα ζωής, το οποίο βέβαια δεν είναι και εύκολα ορίσιμο και ίσως ακριβώς και λόγω της σημασίας του. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, του δίνει, το νοηματοδοτεί διαφορετικά, του δίνει ένα διαφορετικό πρόσημο και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τις προσωπικές αφετηρίες του καθενός, με την κλίμακα των αξιών του, με τις φιλοσοφικές, θεολογικές ακόμη, μεταφυσικές αν θέλετε προϋποθέσεις θεώρησης του βίου του και ούτω καθεξής. Η ποιότητα λοιπόν είναι ένα κεντρικό στοιχείο της ζωής μας και νομίζω ότι πλέον έχει αρχίσει διεπιστημονικά να μπαίνει στους διάφορους κλάδους, καθώς καταλαβαίνουμε κυρίως μέσα από την περιβαλλοντική ηθική, αλλά και γενικότερα σε μία ανθρωποκεντρική προοπτική, σε μία ανθρωπιστική προοπτική, ότι αυτό που αναζητάει ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που εύστοχα λέχθηκε παλιότερα, η ευημερία των αριθμών, αλλά η πραγματική ευημερία των ανθρώπων. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει κάτι νομίζω εξίσου σημαντικό, ότι σε ένα γνωσιολογικό επίπεδο υπάρχει ένα είδος διαβάθμισης, ένα είδος αναζήτησης της ποιότητας της γνώσης. Ενδεχομένως να γνωρίζετε την κλίμακα η οποία συνδέει την κατανόηση με τις συσχετήσεις, με τις συνδέσεις που μπορούμε να κάνουμε στα πράγματα. Υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία ξεκινάει από την συλλογή, από την απλή συλλογή δεδομένων, τα οποία από μόνα τους δεν λένε τίποτε. Αυτά οργανώνονται σε πληροφορίες, οι οποίες απαντάνε στο τι, στο ποιος, στο πότε και στο πού, σε ερωτήσεις τέτοιου είδους. Οι πληροφορίες στη συνέχεια μπορούν να οργανωθούν σε ένα ευρύτερο σύνολο και να οδηγήσουν σε αυτό που λέμε γνώση, η οποία αναζητάει απαντήσεις σχετικά με το πώς και το γιατί των πραγμάτων. Και βέβαια η γνώση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέμε σοφία, έτσι σε ένα βαθύτερο επίπεδο, το οποίο αναζητάει τους βαθύτερους συσχετισμούς που υπάρχουν στα πράγματα. Και εδώ βέβαια κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και μια κάποια απάντηση στο γιατί οι θεολόγοι σε αυτόν ή στον άλλον διάλογο, αν οι θεολόγοι έχουν την δυνατότητα να έχουν μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση των πραγματών, με το μεγαλύτερο δυνατό εύρος πεδίου της θεώρησής τους, τότε προσεγγίζουν αυτό που θα λέγαμε σοφία. Εδώ θα μου επιτρέψετε, θα με συγχωρήσετε μάλλον, δεν μπορώ να αποφύγω έναν πειρασμό, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες νομίζω ότι πληττόμαστε από ένα καταιγισμό θεωριών συνωμοσίας, μία διαφορετική αλλά επίκαιρη προσέγγιση αντίστοιχων πραγμάτων είναι το γεγονός ότι η σύνδεση των πληροφοριών μπορεί να γίνει με διάφορο τρόπο, μπορεί να φτάσει στη γνώση με κάποια έτσι συστηματική μελέτη, αλλά μπορεί να στρατευτεί σε ένα προκατασκευασμένο, σε μια προκατασκευασμένη αντίληψη η οποία δικαιολογήσει φαντασιώσεις του καθενός. Βλέπετε εδώ πέρα ότι οι πράσινες κουκίδες με τις μοβ μπορούν να συσχετιστούν και να βγει το αστέρι του Δαβίδ, αγαπημένο κομμάτι πολλών θεωριών συνωμοσίες. Στις απαντήσεις προηγουμένως ο Χρήστος έκανε μια
εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, σημείωση. Μίλησε για την άγνοια. Η άγνοια είναι κάτι το οποίο στην επιστημονική διαδικασία συνηθίζουμε να το παραβλέπουμε. Στην πραγματικότητα όμως κάθε ερευνητής που σέβεται τον εαυτό του γνωρίζει καλά ότι η άγνοια καθοδηγεί την επιστημονική ανακάλυψη, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει με κάθε είδος άγνοιας. Ακόμη και η άγνοια έχει την δική της ιότητα. Μπορεί δηλαδή να οδηγήσει και αυτή με τον δικό της τρόπο στην γνώση. Εδώ με τη σειρά μου και εγώ θα επικαλεστώ τον Αϊνστάιν, ο οποίος απορούσε με τα βιβλία φυσικής της εποχής του, τα οποία ενδεχομένως να μην διαφέρουν και πάρα πολύ από τα σύγχρονα βιβλία φυσικής 100 χρόνια μετά, ότι παρουσιάζουν τη φυσική σαν ένα κλειστό πράγμα, σαν ένα πράγμα που δίνει μόνο απαντήσεις, και λέει εφόσον είναι έτσι τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί έναν νέο άνθρωπο στην έρευνα. Όταν το παρουσιάζουμε δηλαδή την επιστήμη σαν ένα σύστημα τελειωμένων και οριστικά δοσμένων απαντήσεων. Κρατάμε όμως αυτό ότι και η άγνοια δεν έχει έναν ισοπεδωτικό χαρακτήρα, αλλά και αυτή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ποιότητας. Η εντροπή έχει πολλές διαστάσεις. Στην θεωρία της πληροφορίας ορίζεται σαν ένα μέτρο της λείπουσας πληροφορίας, και εδώ πέρα βέβαια μπορούμε να δώσουμε να θυμηθούμε μάλλον ότι και το γεγονός πως η ανθρώπινη γνώση, όσο εκπληκτική και αν είναι αυτή, έχει τα δικά της όρια, έχει βέβαια τη δική της σημασία. Βλέπουμε εδώ ότι μία πιθανότητα πρόγνωσης στο 50% σημαίνει μεγιστοποίηση της εντροπίας, αδιαφορία δηλαδή, και εδώ βέβαια αναδεικνύεται και η σημασία και της δημιουργίας. Εδώ λίγο θα ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγματα, και τόσο σχετικά με την άγνοια για την οποία κάναμε λόγο προηγουμένως, ότι ένα κεντρικό, μία μέθοδος μάλλον κεντρική επίσης τουλάχιστον στην Ορθόδοξη παράδοση είναι η λεγόμενη αποφατική θεολογία, η οποία προτιμά να μην προχωρά σε αυτοπεπιθήσεις εξαντλητικής διερεύνησης των πραγμάτων. Γνωρίζουμε δηλαδή στη θεολογία πως ό,τι λέμε υπόκειται στο μέτρο του δυνατού, δεν τα γνωρίζουμε όλα, και κατά κάποιο τρόπο αφήνουμε πάντοτε κάτι ανοιχτό για την χάρη του Θεού, όπως λέμε, να μας αποκαλύψει στη συνέχεια. Δεν πιστεύουμε δηλαδή ότι μπορούμε ακόμη και σε θεολογικό επίπεδο, ή κυρίως αν θέλετε σε θεολογικό επίπεδο, να θεωρήσουμε τον λόγο μας ότι έχει πληρότητα. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός της δημιουργίας, δηλαδή την Ορθόδοξη θεολογία φροντίζουμε να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τους διχασμούς, τους διεισμούς, τις μανιχαϊστικές διακρίσεις για καλές και κακές πλευρές. Ο κόσμος αυτός μπορεί να είναι σε μία τροχιά φθοράς και πτώσης, αλλά είναι επίσης και σε μία δυνατότητα δημιουργίας. Και εξάλλου θυμόμαστε και τη βιβλική έκφραση ότι αυτός ο κόσμος είναι δημιουργημένος καλά λίαν. Είναι ένας καλός κόσμος. Ο Λάιμπνιτς έλεγε ότι είναι ο καλύτερος δυνατός κόσμος. Είναι ένας κόσμος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι, όπως λέμε, δεκτικός αμφωτέρων, όπως ήταν και η πρωτόπλαστη. Μπορεί δηλαδή να τραπεί προς το καλό είτε προς το κακό. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε έχει μία μονόδρομη φορά προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Και εδώ ακριβώς υπάρχει και η έννοια της αρνητικής εντροπίας. Την έχουν αναπτύξει
ο Έρνστ Ρέντιγκερ, ο διάσημος φυσικός, αλλά και ο Ρόμπερτ Βίνερ στην περίφημη κυβερνητική του, η οποία το αρνητικό έχει έννοια εδώ πέρα της αντιστροφής της έννοιας, ότι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ή και οργάνωσης, ενώ αντίστοιχα έχουμε διαπιστώσει ότι μέσα από την θεωρία του χάους, ότι πολλές φορές σε συστήματα τα οποία είναι μακριά από καταστάσεις ισορροπίας, αναδύεται τάξη, υπάρχουν δυνατότητες αυτοοργάνωσης της ύλης και της ενέργειας. Εδώ τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στον Gibbs, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάπτυξη των αντιλήψεών του από την βιογράφο του, η οποία είχε εμπνευστεί και συγγραφέα, η Μάριελ Ρουκέισερ, η οποία έβλεπε την επιστήμη ως ένα συστήματος σχέσεων το οποίο οικοδομείται. Και βέβαια αυτό το σύστημα αναφορά και τις σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων, μεταξύ του φυσικού κόσμου, αλλά και του ανθρώπου με αυτόν τον κόσμο. Και μάλιστα η ίδια έβλεπε ότι ο συνδετικός αρμός του οικοδομήματος είναι η τελευταία διαφάνεια του Χρήστου, είναι ακριβώς η αγάπη, η οποία την αγάπη και την ελπίδα την έβλεπε να τοποθετούνται αξιακά πολύ ψηλά στην νοηματοδότηση της έρευνας. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο ερευνητής, αυτός ο οποίος προσπαθεί να ανακαλύψει τον κόσμο, κινητοποιείται κατά βάση από ελπίδα και από αγάπη. Και ουσιαστικά αυτό είναι μια πεποίθηση στην καλή πλευρά του κόσμου, η οποία οθεί τον ερευνητή να αναζητήσει και να διερευνήσει την τάξη. Έτσι, δηλαδή ένας θρήσκος, ίδια από όσο έχω ψάξει, δεν φαινόταν να είχε ιδιαίτερη σχέση με την θρησκεία. Προς το τέλος της ζωής της ήρθε κοντά στον Ιουδαϊσμό. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούσε ότι η αγάπη, η θετική θεώρηση του κόσμου είναι πολύ σημαντική στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτός είναι φτιαγμένος. Και αυτό βέβαια έδινε στην επιστημονική διαδικασία, αυτή η θεώρηση δίνει στην επιστημονική διαδικασία πολλά από αυτά, το σύνολο σχεδόν μάλλον, των ανθρωπιστικών ιδεωδών για τα οποία μιλάμε στην επιστημονική ηθική σήμερα. Τα οποία δηλαδή θεωρούμε ότι θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο που φέρνει η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας. Για την ίδια λοιπόν την Ρουκέισερ, η πνευματική ανάπτυξη έχει να κάνει με την δυνατότητα, έχει να κάνει με την βεβαιότητα, και μπορεί να, εκείνη το, έβλεπε το εμπόδιο σε αυτό που θα λέγαμε δογματισμό, δηλαδή στην άκαμπτη σκέψη, η οποία κάνει τον άνθρωπο να είναι ένα εντροπικό σώμα που οδηγείται στην φθορά. Και αυτό ακριβώς θεωρούσε ότι είναι ο θάνατος. Ο θάνατος δηλαδή είναι ακριβώς η τελική κατάληξη της διαδικασίας της βεβαιότητας. Και καλούσε, αυτό που καλούσε τους αναγνώστες της ήταν να δούνε, να αντιληφθούν την ιστορία της δυνατότητας, το πώς δηλαδή έχουμε δυνατότητα, μπορούμε να δημιουργήσουμε, μπορούμε να οικοδομήσουμε θετικές σχέσεις και συνδέσεις στα πράγματα. Και εδώ βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο, προς ότι για κάτι ανάλογο μιλούσε ο διάσημος Ηλία Πριγκοζίν, ο Ρωσοβέλγος φυσικός και χημικός και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ, ο οποίος μελετούσε την συμπεριφορά και την οργάνωση των αυτοοργάνωση των συστημάτων σε καταστάσεις που βρίσκονταν μακριά από την ισορροπία, και βέβαια είναι διάσημο το έργο του, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, για το τέλος της βεβαιότητας, στο οποίο μιλούσε ότι η φύση είναι τέτοια που μακριά από καταστάσεις ισορροπίας μας δείχνει ότι πάντοτε ανοίγονται δυνατότητες
και όχι βεβαιότητες τις οποίες καλούμαστε εμείς να τις εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, θα το δούμε και λίγο παρακάτω, ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να μπορούμε, εκτός από τις δομές, είναι σημαντικές οι δομές οι οποίες δημιουργούνται, εκτός από τις δομές καθεαυτές, έχει σημασία η λειτουργία των δομών, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσει με το περιβάλλον. Και πάλι και στην σχετική νήξη του Χρήστου του Δημόπουλου προηγουμένως, έλεγε ο ίδιος ότι μια απομονωμένη πόλη δεν θα μπορέσει να ζήσει. Χρειάζεται να λειτουργεί ως ένα ανοιχτό σύστημα για να μπορεί να τροφοδοτείται και να λειτουργεί. Και βέβαια εδώ πέρα μπαίνουμε και κάποια ώρα, μπορούμε να για οικονομία χρόνου τα πούμε παρακάτω σχετικά με τα όρια που τίθενται έτσι στην φυσιοκρατική θεώρηση των πραγμάτων. Λοιπόν, πάλι γυρνώντας στην Ράκεσελ, η αρνητική εντροπία δηλώνει ακριβώς από την έννοια της δυνατότητας το γεγονός ότι μπορούμε να βλέπουμε απροσδόκητα, με απροσδόκητο τρόπο, πέρα από τις βεβαιότητές μας, την παρουσία ενέργειας και ζωής, μακριά από μια άκαμπτη νομοτέλεια. Βλέπει επίσης το γεγονός ότι εκείνο το οποίο παραβλέπουμε συνήθως είναι, θα κάνουμε αναφορά και σε αυτό παρακάτω, είναι για την έννοια της αναδημιουργίας ως αναζήτηση της ενότητας. Το γεγονός δηλαδή ότι πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις δημιουργίας ή ανασυγκρότησης δομών σε μία προσπάθεια ο κόσμος, το σύστημα, να αποφύγει την αποσύνθεση και να βρει την εσωτερική του ενότητα. Λοιπόν, εδώ βέβαια πάλι απροσδόκητα και για την ίδια τη σκέψη της καλεί σε ένα είδος ουτοπίας, την οποία δεν θεωρεί ότι είναι ένα προϊόν φαντασίας, αλλά έναν τόπο ελπίδας ο οποίος κινείται μελλοντοκεντρικά, δηλαδή καλεί τον άνθρωπο να πάει προς τα εκεί, να οραματιστεί κάτι καλύτερο και να προχωρήσει προς τα εκεί. Ήδη βέβαια εδώ πέρα για τη δημιουργία τάξης ο Πριγκοζίν έχει μιλήσει για τη θερμική διάχυση, η οποία είναι μια περίπτωση, έκανε αναφορές και ο Χρήστος προηγουμένως με το παιχνίδι εκεί, πώς δημιουργείται στη μέγιστη εντροπία επίσης η τάξη. Και βέβαια εδώ μιλώντας για αλλαγή διευκρινίζει η ίδια ότι δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε αλλαγή, δεν είναι μια αλλαγή για την αλλαγή δηλαδή, αλλά ευπρόσδεκτη αλλαγή είναι εκείνη η οποία μπορεί να αλλάξει προς το θετικό της συνειδήσεις. Και βέβαια θυμόμαστε και τον Γκίμπς, ουσιαστικά και η ίδια έλεγε ότι καταθέτει μια επιστημολογική πρόταση, μια πρόταση επιστημολογικού χαρακτήρα, ώστε να αποδεσμευτεί η γνώση μας από τα δεσμά της χρησιμοθυρίας. Εδώ βέβαια δεν μπορούμε παρά να κάνουμε τις αναγωγές. Στη θεολογία μιλάμε αντίστοιχα για μετάνοια, δηλαδή για μια συνολική αναδιαμόρφωση της θεώρησής μας προς τα πράγματα, έτσι δεν είναι ότι απλώς αυτό που έχουμε στην καθημερινή χρήση, ότι πιστεύουμε πως δεν έπρεπε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο για να το κάνουμε αλλιώς. Η μετάνοια είναι μια ευρύτερη ανατοποθέτηση στον κόσμο. Μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού, όλο το Ευαγγέλιο, όλο το κήρυγμα του Χριστού στον κόσμο ήταν το κάλεσμα στην Βασιλεία του Θεού. Μιλάμε για την δυναμική της αγάπης. Στη θεολογία λέμε ότι αν θέλεις να αποτρέψεις τον πόλεμο, όχι να δημιουργήσεις πόλεμο, όπως έλεγε ο Κλαούζεβιτς, αλλά να δημιουργείς ειρήνη. Μιλάμε για τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων και της ενότητας. Και βέβαια κάνουμε λόγο και για την αντιστροφή της προς τον θάνατον πορείας. Είμαστε και στις ημέρες ακριβώς αυτές, στο κλίμα της Ανάστασης, που ακριβώς σηματοδοτεί
τη νίκη σε αυτόν τον αρχαίγωνο ανθρώπινο εχθρό. Στην βιοειθική για την οποία είπαμε προηγουμένως, το γεγονός της ίδιας της αποσύνθεσης δεν είναι καθεαυτό κακό. Έχουμε στη θεολογία αφιερώνουμε κομμάτια για την θεολογία του θανάτου, για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο πιστός προσλαμβάνει, δέχεται τον θάνατο. Βλέπουμε ότι και στην βιολογία η αποσύνθεση, ο θάνατος είναι σε ένα βαθμό απαραίτητη για την αναδημιουργία. Βέβαια, εδώ μπαίνει το ζήτημα, το γνωστό ακαθόδες ζήτημα της θεοδικίας, το πώς δηλαδή μπορεί να συμβιβαστεί ένας αγαθός Θεός, ένας καλός Θεός με την παρουσία του φυσικού κακού στον κόσμο. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι ο πόνος φαίνεται πως είναι κάτι αναπόφευκτο, ώστε ένα σύστημα ανώτερης οργάνωσης που έχει βαθμούς ελευθερίας να μπορεί να προστατεύεται από κάποια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Είναι δηλαδή μία προστατευτική, ένα είδος προστατευτικής δικλίδας, όπως βλέπουμε από την φύση, ώστε να μπορούμε να προφυλάσσουμε τους εαυτούς μας. Σχετικά τώρα με την αλλαγή, ήδη έχει μιλήσει ο Χρήστος αρκετά γι' αυτό. Απλώς να πω ότι η ζωή βέβαια είναι αλλαγή, σημαίνει αλλαγή, και η αξία όμως της ζωής έγκυται όχι σε αυτήν καθεαυτήν τη ζωή, αλλά στο νόημα στο οποίο μπορούμε να δώσουμε στη ζωή. Ουσιαστικά η ζωή παίρνει αξία από το νόημά της. Και αυτό βέβαια είναι και το μήνυμα ουσιαστικά της Ανάστασης. Η Ανάσταση συνδέεται με την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, το οποίο σημαίνει πέρασμα, ως έξοδος από την Αίγυπτο. Είναι το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, από την ανυπαρξία στο είναι, από τη θλίψη στη χαρά, από τη φθορά στην αυθαρσία, και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και από το μη νόημα στο νόημα. Στην παράδοση της Εκκλησίας θεωρούμε ότι ακόμη και ο Ευαγγελισμός της Παναγίας έγινε στην περίοδο του Πάσχα, και ακριβώς δείχνει αυτή την προοπτική. Έρχεται, σαρκώνεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και έτσι τα πάντα γεμίζουν φως, πεπλήρωται φωτός και ταυτόχρονα πεπλήρωται και νοήματος. Και προχωρώντας προς το τέλος, εδώ βέβαια δεν προσωπικά είμαι λίγο επιφυλακτικός στις ευθείες αντιπαραβολές από την φυσική, αλλά εδώ δεν αντέχω στον πειρασμό έτσι σε ένα είδος συσχετισμού. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει, βέβαια από τη μελέτη που μας προέτρεψε ο Βασίλης, μάλλον το ακριοτήριο δεν είναι το ενδεδειγμένο, προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Υπάρχει η γνωστή περίπτωση, έκανε και κάποιες αναφορές ο Χρήστος προηγουμένως, της ελεύθερης εκτόνωσης, κατά την οποία ένα αέριο, το οποίο είναι στην αρχή κλεισμένο στην αριστερή πλευρά, ενώ δεξιά υπάρχει κενό, αν ανοίξουμε τη στρόφιγγα μπορεί να καταλάβει τον υπόλοιπο διαθέσιμο χώρο. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή σαν ελεύθερη εκτόνωση, αυθόρμητα πηγαίνει το αέριο. Γνωρίζουμε από τα μαθηματικά ότι η εντροπία θα αυξηθεί του συγκεκριμένου συστήματος. Δεν θα μπορέσει να ξαναγυρίσει από μόνο του. Εδώ είναι το βέλος του χρόνου που απάντησε προηγουμένως ο Χρήστος. Δεν θα μπορέσει να επανέλθει στην αρχική κατάσταση. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει μόνο με την παραγωγή εξωτερικού έργου. Εμείς δηλαδή, αν παρέμβουμε κάποιος από έξω και παράξει έργο και καταφέρει να ξαναφέρει το σύστημα στην προηγούμενη θέση. Αντίστοιχα εδώ βλέπουμε ότι
Η αθανασία για τον άνθρωπο έρχεται με την παρακοή από το θείο θέλημα, μπαίνει σε μια διαδικασία φθοράς και θανάτου και η επαναφορά γίνεται μόνο με την δωρεά της Θείας Χάριτος. Ένας σοβιετικός σπουδαίος επιστήμονας, ο Διακόνοφ, έλεγε ότι το βασικό ανθρώπινο καθήκον απέναντι στα πράγματα και όσο μπορούμε να καταλάβουμε τα πράγματα είναι να μπορούμε να το εκπληρώνουμε το καθήκον χωρίς να βλέπουμε τι θα γίνει στο τέλος ή όχι. Αυτό θυμίζει την διάκριση που κάνει ο Μέγας Βασίλειος στους πιστούς σχετικά με τους δούλους, τους μισθωτούς και τους ελεύθερους. Δηλαδή ότι οι δούλοι κάνουν το θείο θέλημα, υπακούν στο θείο θέλημα από φόβο για την τιμωρία. Οι μισθωτοί υπακούν στο θείο θέλημα προσδοκώντας μια ανταμοιβή, ενώ οι ελεύθεροι απλώς κάνουν αυτό που λέει ο Διακόνοφ εδώ, την εκπλήρωση του θείου θελήματος. Και έλεγε ο ίδιος ότι όλα τα υπόλοιπα είναι εντροπή. Από εκεί και πέρα δηλαδή υπάρχει η αταξία. Και θεωρούσε ότι μόνο μια ζωή η οποία έχει λογική, πνεύμα και επίγνωση αυτού του καθήκοντος μπορεί να αντιμετωπίσει την εντροπή. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σήμερα και στην περιβαλλοντική ηθική, το γεγονός δηλαδή ότι οι ανθρώπινες χρήσεις σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σημαίνουν έκκληση θερμότητας και ουσιαστικά περιβαλλοντική υποβάθμιση και μόνο μία συνολική αναδιάταξη της ανθρώπινης στάσης στα πράγματα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτήν την φθορά. Λοιπόν, η εντροπία, κλείνοντας εδώ, όπως και ο πληθωρισμός από την άλλη πλευρά, δίνει έμφαση στην ποιότητα και στην ποιότητα των σχέσεων με τα πράγματα. Έτσι βλέπουμε ότι το λέμε όλοι σήμερα ότι στις συνθήκες που είμαστε, σε αυτόν τον περιορισμό, καταλαβαίνουμε τι είχαμε πριν, τι χάσαμε. Πολλές φορές η αυθονία με την οποία γεμίζουμε τη ζωή μας οδηγεί ακριβώς σε αυτή την εντροπία, με την έννοια της απόλυτης ποιότητας. Αντίστοιχα, η ανάδρομη φορά που προτείνεται και σε σχέση με αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Διακόνοφ, και με αυτό που λέει και η θεολογία, ότι μια πίστη στην αξία του ανθρώπου μπορεί και να μας βοηθήσει να έχουμε τη σωστή στάση στα πράγματα, αυτή που πρέπει να έχουμε στα πράγματα, και ουσιαστικά πρόκειται για μια εκδοχή της αγάπης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Λέει, η εντροπία, αν σωστά κατανόησα, προϋποθέτει το χρόνο. Αν μεταφέρουμε το συλλογισμό αυτό στην πτώση, σημαίνει ότι υφίσταται μια τομή στο χρόνο, ένα πριν, προπτωτική κατάσταση και ένα μετά, πτώση. Αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό συμβαδίζει προς τη θεολογία του Μαξίμου του Ομολογητού, που αν θυμάμαι καλά σχετικοποιεί την ιστορικότητα της γένεσης. Μάλλον κατά τον πατέρα αυτό η πρώτη πτώση συμβαίνει κάθε φορά που η ανθρώπινη προαίρεση αφίσταται της θείας. Συνεπώς η εντροπία υπάρχει από τη στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου και την άσκηση της ελευθερίας του. Ίσως δηλαδή να μην κατανοείται τόσο σε ένα πριν και ένα μετά. Αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση. Κέντρο. Λοιπόν, ναι, να ευχαριστήσω για την ερώτηση καταρχάς. Είναι ένα, πραγματικά είναι ένα λεπτό σημείο η διήγηση της πτώσης. Βέβαια, εδώ νομίζω ότι το θεολογικά ορθότερο θα ήταν να τη βλέπουμε την διήγηση αυτή με ένα αίσθημα ευθύνης, με μια νοοτροπία ευθύνης μάλλον, ότι η πτώση δεν αφορά σε κάποιον άλλον, του οποίου τώρα εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα, αλλά ο Αδάμ είναι, όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας, ο παγενής άνθρωπος, ο όλος άνθρωπος. Η πτώση δηλαδή αφορά εμάς, σημαίνει εμάς. Και η καταληκτήρια παρατήρηση είναι νομίζω αυτή ακριβώς, ότι
Είναι η άσκηση της ελευθερίας, είναι η δημιουργία, είναι η εντροπία. Πραγματικά είναι η εντροπία που συνδέεται με ελευθερία και δημιουργία του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί και θεολόγοι και ορθόδοξοι θεολόγοι οι οποίοι έχουν ένα, ας μου επιτραπεί, μια προτεσταντική θεώρηση των πραγμάτων, και το λέω την προτεσταντική με την έννοια όχι συνολικά του προτεσταντισμού, αλλά εκείνης της εκδοχής που ονομάζεται δημιουργισμός και προσπαθεί να βρει στη διήγηση της πτώσης επιστημονικά χαρακτηριστικά, και μάλιστα κάνουν λόγο και αναζητούν για φυσικούς νόμους προπτωτικούς και για μεταπτωτικούς και ούτω καθεξής. Αυτό δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση στη δική μας ερμηνευτική. Ο Αδάμ που πέφτει και παρακούει είμαστε όλοι εμείς, όπως αντίστοιχα βέβαια την Μεγάλη Εβδομάδα η υμνολογία της Εκκλησίας κάνει το αντίστοιχο και με τον Ιούδα και με τα υπόλοιπα πρόσωπα, έτσι, την Πόρνη και ούτω καθεξής. Ο καθένας από μας παίρνει τη θέση αυτών των προσώπων, άρα δηλαδή αφορά την ανθρώπινη φύση ουσιαστικά. Και βέβαια να μην ξεχνάμε, γιατί υπάρχει και ένα είδος προσκόλλησης στο συγκεκριμένο, πως η συγκεκριμένη βιβλική διήγηση έχει ένα ποιματικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε ανθρώπους κάποιας συγκεκριμένης εποχής, παράδοσης, προσληπτικής ικανότητας, κουλτούρας κλπ. Προφανώς και αν υπήρχε η αντίστοιχη ανάγκη της συγγραφής της Γένεσης σε μια άλλη εποχή, κατοπινή εποχή, ακόμη και σήμερα θα δινόταν με έναν σαφώς διαφορετικό τρόπο, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος, ο αναγνώστης, να καταλαβαίνει τη σχέση του με τον Θεό και τα πράγματα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Έχει κάποιος άλλος, όποιος θέλει να ρωτήσει μπορεί να σηκώσει χέρι. Ωραία, ο Παναγιώτης Ολοβέρδος, σε ακούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα και η ομιλία και οι δύο μιλητές, πολύ ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που μου έρχεται στο μυαλό στο πλαίσιο όλο αυτό που κινούμαστε είναι ότι η διαφορά μεταξύ των άκτιστων ενεργειών και των κτιστών ενεργειών. Δηλαδή, ουσιαστικά, στις άκτιστες ενέργειες έχουμε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε παρθενογένεση. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι άκτιστες ενέργειες δεν προϋποθέτουν άλλη ενέργεια. Δηλαδή, ξεκινάνε από το μηδέν. Και οι κτιστές ενέργειες, όπως ήδη μιλήσαμε φυσικά, είναι προϋποθέτουν την προηγούμενη ενέργεια. Οπότε αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι άμα φύγει η άκτιστη ενέργεια και μείνει μόνο η εκτιστή ενέργεια, υπάρχει εντροπία και όλα διαλύονται. Όταν όμως έρχεσαι κοντά και ενώνεσαι με την άκτιστη ενέργεια, τότε μπαίνει ο εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος θέτει και βάζει όλα σε τάξη. Τώρα τι γίνεται? Ο άνθρωπος ήταν αρχικά σε κοινωνία με τον Θεό, με την άκτιστη ενέργεια. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ως η κορονίδα της κτήσεως συγκροτούσε και συνέχεια όλη την κτήση. Μετά όμως ουσιαστικά ήρθε η πτώση, άρα ουσιαστικά έγινε αυτό το κόψιμο. Ο άνθρωπος σταμάτησε να μπορεί να μετέχει σε αυτό, και η λύση ήταν όταν ήρθε ο ίδιος ο Χριστός, και ο οποίος ήταν κτιστός σε όλα, κατά όλα άνθρωπος, αλλά ενωμένος με τη θεότητά του, γιατί ήταν και Θεός ταυτόχρονα. Οπότε εκεί είχαμε την ένωση του άκτιστου και του κτιστού, και ουσιαστικά τώρα ο τρόπος να ξεφύγουμε από την εντροπία, δηλαδή από την ενέργεια εκτός από το Θεό, η οποία τίνει στο μηδέν, είναι να ενωθούμε με το Χριστό. Και πώς γίνεται αυτή η ένωση? Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που έλεγε ο καθηγητής για την αγάπη, για τη μετάνοια και αυτά. Αλλά ουσιαστικά όλα αυτά πραγματοποιούνται με την ένωση με το Θεό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό η Θεία Ευχαριστία, όπου μετέχουμε
του κτιστού μέρος του Χριστού, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το άκτιστο, και έτσι μετέχουμε κι εμείς στις άκτιστες ενέργειες, ας πούμε, του Θεού. Αυτό είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ. Ναι. Πέτρο. Ναι, ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Ναι, δεν έχω να πω τίποτα. Πολύ καλά τα λέει. Απλώς δύο παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπεις, Παναγιώτη. Ναι, αυτό που είπες με τις άκτιστες ενέργειες είναι έτσι, αλλά προσωπικά είμαι λίγο επιφυλακτικός όταν αναφερόμαστε στον Θεό, έτσι, στη Θεία Ουσία και στο άκτιστο γενικά, του να το υποτάσσουμε στα δικά μας λογικά σχήματα. Έχει να κάνει δηλαδή αυτό με αυτό που θα λέγαμε αποφατισμό στη θεολογία. Δηλαδή έτσι είναι μεν, αλλά δεν θα ήθελα να θεωρήσουμε ότι η εντροπία είναι κάτι το οπωσδήποτε κακό, το οποίο έρχεται η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Θεού και το ανατρέπει, το σταματάει. Ενδεχομένως και να το επιταχύνει, έτσι, και να ενισχύσει την εντροπία, αν είναι να μιλήσουμε με τους συγκεκριμένους όρους. Όπως επίσης και το γεγονός ότι βλέπουμε στην παράδοσή μας τους πατέρες Εκκλησίας να είναι πολύ φιδωλοί και πολύ προσεκτικοί στους αρνητικούς προσδιορισμούς. Σήμερα δηλαδή θα μπορούσαν να το κάνουν και για την εντροπία, υποθέτω αυτό. Το βλέπουμε για παράδειγμα ότι στα πάθη, στην έννοια των ανθρώπινων παθών, να λένε το εξής, ότι εσύ που είσαι οργύλος, που έχεις οργή μέσα σου, που βγάζεις εύκολα θυμό, πρακτικά θα το λέγαμε αυτό, εσύ που είσαι νευρικός, δεν τους λένε σταμάτα να είσαι νευρικός, γίνε ήπιος, γιατί ξέρουν ότι ο ανθρώπινος χαρακτήρας δύσκολα μπορεί να αλλάξει ή μπορεί να αλλάξει έστω και με μία προτροπή. Αλλά προσπαθούν να κάνουν τη μεταστροφή των παθών. Δηλαδή λένε γίνε νευρικός, γίνε θυμώδης στο διάβολο, γίνε στις κακές πλευρές του εαυτού σου, γίνε στην αμαρτία, γίνε στην διάθεσή σου να αποκόπτεσαι από το Θεό. Χρησιμοποίησε δηλαδή αυτή την ορμή, αυτή την οργή σου, ενάντια σε κάτι το οποίο σε καταστρέφει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ο λόγος τους έχει έναν όχι τόσο φιλοσοφικό χαρακτήρα αξιολόγησης ή διαβάθμισης, όσο θα έλεγα της ποιμαντικής διάθεσης του να βοηθηθούμε από οτιδήποτε, ακόμη και από τα πάθη μας, όπως ανέφερα. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχει ζητήσει το λόγο Αναστασία Λαγοπόδη για μια σύντομη τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ, μην μακραίνουμε πολύ με τις τοποθετήσεις, να κάνουμε πιο πολύ, να εστιάζουμε στις ερωτήσεις. Οπότε, ναι, η Αναστασία ή η Λαγοπόδη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα απλά να θέσω έτσι ένα πολύ γενικό ερώτημα. Τελικά τι μας συμφέρει, η τάξη ή η αταξία? Θα ήθελα, στο μυαλό μου έρχεται βέβαια ένα παράδειγμα από τη δική μου την επιστημονική περιοχή και θα πάρω μία από τις φράσεις του κυρίου Παναγιωτόπουλου ότι η αύξηση της εντροπίας ή τέλος πάντων η αταξία δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι κάτι κακό. Ας πούμε, στην γεωπονική επιστήμη ξέρουμε ότι ένα αγροτικό οικοσύστημα είναι τελείως τεχνητό. Παίρνουμε κάποια φυτά, τα βάζουμε σε ένα χωράφι, το οποίο προσπαθούμε να είναι τελείως καθαρό, να μην υπάρχουν ζυζάνια, να μην υπάρχουν άλλα φυτά. Βάζουμε τα φυτά σαν στρατιωτάκια και ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε την παραγωγή μας. Ταυτόχρονα όμως, αυξάνοντας αυτή την παραγωγή και έχοντας τα φυτά μας να μεγαλώνουν με τέτοιο τρόπο, έχουμε πολλά άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε, έχουμε συσσόρευση παθογόνων. Αν αφήναμε το οικοσύστημα αυτό να εξελιχθεί με ένα φυσικό τρόπο, χωρίς να επεμβαίνουμε, θα βλέπαμε ότι το χωράφι μας με τα δέντρα τα οποία έχουμε σε σειρές όμορφες, έτσι βαλμένα, θα γέμιζε με πολλά άλλα φυτά. Τότε οι ασθένειες θα μειώνονταν. Θα μειωνόταν βέβαια και η παραγωγή, αλλά οι ασθένειες θα μειώνονταν. Και είναι μία τάση που υπάρχει σε κάποιες έτσι, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεμονωμένες βέβαια, σούπερ μοντέρνες, όπου τοποθετούν τα φυτά τους και τα αφήνουν να μεγαλώνουν με όποιο τρόπο θέλουν. Έχουν πολύ ποιοτικά προϊόντα, όχι όμως μεγάλες ποσότητες.
Δηλαδή κάπου υπάρχει ένα ανακάτεμα της ωφέλειας και της βλάβης από την αύξηση της εντροπίας. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Πέτρο. Ευχαριστώ την κυρία Λαγοπόδη. Είναι εξαιρετική η παρατήρηση και νομίζω ότι ακριβώς είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν είναι βέβαια από το χώρο της φυσικής, αλλά ακριβώς δείχνει το μη διηστικό, τη μη διηστική θεώρηση των πραγμάτων, το μη ασπρόμαυρο καλού, κακού, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια ερώτηση στο chat, αν μπορούμε να πάμε σε μια γρήγορη απάντηση και μετά κάνουμε διάλειμμα. Λέει, οι νόμοι της θερμοδυναμικής, από το Γιάννη τον Κλονάρη, οι νόμοι της θερμοδυναμικής απαγορεύουν τη δημιουργία ενέργειας σε ένα κλειστό σύστημα, όπως θεωρούμε το σύμπαν. Πώς ερμηνεύει η Ορθόδοξη θεολογία την παρέμβαση του Θεού στον κόσμο μας? Καλά, εδώ πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Μόνο μονολεκτικά μπορώ να πω, η παρέμβαση του Θεού σημαίνει ζωή για τον κόσμο μας. Βέβαια, από την άλλη μεριά θα πω κάτι προκλητικό ενδεχομένως. Πολλές φορές οι φυσικοί αναρωτιούνται, βλέποντας την ομοτέλεια και τα πράγματα, αν ένας Θεός είναι απαραίτητος σε αυτόν τον κόσμο όπως τον βλέπουμε. Και βέβαια, εδώ οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις μπορεί να είναι όχι ή ναι. Νομίζω ότι για τη θεολογία η πιο ενδιαφέρουσα απάντηση είναι το όχι. Δηλαδή, ένας Θεός που δεν είναι απαραίτητος και η παρουσία του στον κόσμο είναι αυτό που έκανα αναφορά προηγουμένως, έχει την έννοια του θαύματος, του απροσδόκητου και της έκπληξης, της διαρκούς έκπληξης απέναντι σε αυτό που έχουν να δώσουν τα πράγματα.